Ναι, βέβαια υπάρχει και καλή συμμετοχή από κόσμο. Ξεκινήσαμε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ναι. Και η πορεία θα κατευθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στο γραφείο του Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη. Μπροστά στην πορεία υπάρχει ένα όχημα που έχει ετοιμάσει το ΕΔΗΝ με κούκλες που αποκολλούν τον ψευτοθίαστο, έτσι όπως γράφει το ΕΔΗΝ, της κυβέρνησης, με ομοιώματα του Τσίπρα, του Πολάκη, του Ξανθού και του Τακαλώτου. Και αναφέρεται το ΕΔΗΝ σαφώς τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια για χρηματοδότηση της υγείας και για προσλήψεις. Υποσχέσεις που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν τηρηθεί από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, εκεί αγωνιστικά έχει ξεκινήσει δηλαδή τώρα το πρωί η πορεία. Ναι, είμαστε ζωντανά ναι. στην πορεία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Με την υγεία σε πρώτο πλάνο, κύριε Μανουσάκη. Σήμερα είναι μόνο της υγείας η πορεία. Αύριο ναι. θα είναι αύριο το μεσημέρι, θα είναι όλων των χώρων. Mm-hmm. Σήμερα είναι μόνο για την υγεία. Μάλιστα, σήμερα λοιπόν κινητοποιείς μόνο για την υγεία έξω από την στους δρόμους Θεσσαλονίκης, εκεί στο χώρο που, κοντά στο χώρο που θα γίνει που είναι η διεθνή έκθεση. Τώρα δεν ξέρω αν δεν μπορούμε βέβαια να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό σήμερα. Όπου... Όχι, αν θέλετε, για... Ναι. Αυτό, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό θα ήθελα να πούμε έτσι δύο κουβέντες. Φεύγουν αρκετοί γιατροί, όπως το κατάλαβα από τον Άγιο Νικόλαο, προσλαμβάνονται λίγοι. Όπως και να έχει, καλός ή κακός, ο Άγιος Νικόλαος είναι αυτός που έχει το βάρος της υγείας του νομού, όπως και να έχει. Για δύο κουβέντες, πώς το βλέπετε εσείς, πέρα από τις ανακοινώσεις. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε τώρα να απαντήσουμε στην προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης που έγινε από τη διοίκηση των νοσοκομείων, που παρουσιάσανε μια λίστα με πόσοι γιατροί έχουν έρθει ή θα διοριστούν και που ουσιαστικά βάλουν εναντίον όσων ασκούν κριτική για τα θέματα των νοσοκομείων. Μια ανακοίνωση της διοικητήρας της κυρίας Πιστρίου που ήταν προσβλητική τόσο και για εμάς στο Σωματείο Εργασμού του Αγίου Νικολάου, αλλά και για τα υπόλοιπα σωματεία του Νομού Λασιθίου, γιατί αναφερόταν ουσιαστικά στο σύνολο της κριτικής τους που της ασκείται, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι κύριοι φορείς κριτικής απέναντι στην κυρία Πιστρίου ήταν το δικό μας σωματείο και το σωματείο της Ιεράπετρας. Και ουσιαστικά αυτά στοχοποιήθηκαν με την ανακοίνωση που έβγαλε, και γι' αυτό υπήρξε αντίδραση τόσο από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ όσο και από το εργατικό κέντρο Λασιθίου, που καταδίκασαν τη στάση της διοίκησης, γιατί ουσιαστικά αποσκοπεί στο να φημώσει κάθε φωνή μέσα από τα νοσοκομεία που θα προβάλλει τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς το έκανε αυτό και με έναν τρόπο πολύ προσβλητικό, και αφήνοντας υπονοούμενα για προσωπικά συμφέροντα που έχουν όσοι ασκούν κριτική, κάτι που είναι φοβερά αναλυθές και όσον αφορά εμένα το πρόσωπό μου και όσον αφορά το πρόσωπο του Τόνι Σταυδάκη. Είμαστε γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες για το αν έχουμε αποκομίσει ποτέ το παραμικρό προσωπικό όφελος από την ενασχόλησή μας με τα κοινά και τα υπόλοιπα μέλη βέβαια των σωματείων μας. Αυτό, ειδικά η αναφορά για προσωπικά συμφέροντα, ψηφιστηρικά κλπ., ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη από την κυρία Σπιθούρη, η οποία κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να βγει και να ανακαλέσει, τουλάχιστον να διευκρινίσει ότι δεν αφαίρεται στους ανθρώπους των νοσοκομείων. Δεν μπορεί εμείς να συζητήσουμε. Ή τουλάχιστον αυτό τώρα το ρίχνω μία ατάκα, ρίχνω λάσπη και όπου πιάσει. Αν έχει κάτι στο νου της, ας το πει. Δηλαδή, ας πει ξεκάθαρα: έχω αυτά τα στοιχεία και αυτός έχει αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αυτό το. Δεν περνάει πια, δεν τα ακούει κανένας όλα αυτά. Καταλάβατε. Κυρία Σταγάκη, τι στοιχεία να έχει. Εγώ τώρα είμαι στην Ελληνική και με κανένα σημάδι. Όχι, λέω. Ο Αντώνης, όλοι γνωρίζουν, ας πούμε ότι ουδέποτε κέρδισε το παραμικρό από την ενασχόληση του. Και να σα πω και το άλλο: μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Όταν πει στον κόσμο τι ασκούν κριτική για τη διοίκηση των διασυνδεόμενων, θα σου πει ότι ο Καλουδάκης και ο Μανουσάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το ξέρουμε. Εμείς, λόγω της θέσης μας, έχουμε το μεγαλύτερο βάρος από αυτή την ευθύνη στον νόμο Λασιθίου και βεβαίως και το νοσοκομείο της Θητείας της Νεάπολης. Αλλά επειδή τα προβλήματα είναι πιο μεγάλα σε εμάς, εμείς είμαστε αυτοί που φαινόμαστε πιο πολύ προς τα έξω. Ήταν ένα χτύπημα κατά τη ζώνη. Εντάξει, και για μένα και για τον Αντώνη, που ξέρουμε όλοι αντιμετωπίζει και μια δύσκολη κατάσταση όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά όταν διάβασα την ανακοίνωση της κυρίας Πιστούρη, έτρεπα τα μάτια μου. Ναι, αυτό λέω ότι αν. Μα, δεν το λέω μόνο για το χώρο τώρα της υγείας,
Αλλά αν υπάρχει οποιοδήποτε συμφέρον, αυτή η ευθυνοφοβία να καταγγείλουμε κάτι, δηλαδή πρέπει να τελειώσει. Γιατί κανένας δεν ακούει πια και δεν είναι σοβαρό αυτό. Είναι ο κύριος Μανουσάκης και καταγγέλλω ότι αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Ιδάλλως, ας μην το πει καθόλου. Αυτό εννοώ. Ότι πια ναι, δεν. Ναι, είναι αυτό, αυτό, αυτό. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Τώρα από εκεί πέρα για τις θέσεις που λέτε. Εντάξει, εγώ το πάω και στον κύριο Βλαγιωτάκη να είχε έρθει στο νοσοκομείο και στον κύριο Οικονόμου της Δημοκρατίας. Ότι η πραγματικότητα και εμείς αναγνωρίζουμε ότι με αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν γίνονταν καθόλου. Έτσι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά το ότι έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις δεν σημαίνει ότι οριοποιούμε την κατάσταση και λέμε τα φτιάξαν ωραία και καλά και όλα ωραία και καλά. Δεν είναι έτσι. Οι λίγες προσλήψεις που κάνανε ίσα ήταν για κάπως για να αναχαιτήσουν την κατάσταση, να μην κλείσουν ενδύο στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία ξεκολλούν και έχουν τεράστια προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Και εμάς όλο τον Ιούνιο περάσαμε έχοντας τις μισές μέρες χωρίς ορθοπαιδικό. Αύγουστο, Ιούλιο, 15 μέρες το μήνα δεν εφημερίζει ορθοπαιδικό στο νοσοκομείο. Καλοκαίρι που τα τροχαία και τα ατυχήματα γενικά είναι αυξημένα. Από την αρχή του χρόνου το νοσοκομείο Νικολάου δεν έχει οδοντίατρο. Καθόλου οδοντίατρο. Το είναι κάτι το οποίο πλήττει τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας που δεν έχουν χρήματα να πάνε να δώσουν 50 ευρώ, 40 ευρώ για ένα σφράγισμα. Έτσι. Συνεχίζουμε, έχουμε τρομερή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, δεν μπορούν να βγουν άδειες. Είναι κλειστές αίθουσες του χειρουργείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Ήρθε ο γαστροεντερολόγος που βγήκε και τα πρόβαλε η κυρία διοικητρία, αλλά ο γαστροεντερολόγος δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό να τον υποστηρίξει, να κάνει γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Ήρθε η κυρία Ροβίθη, η ογκολόγος, αλλά έχουν περάσει αρκετοί μήνες και το νοσοκομείο ακόμα δεν κάνει χημεθεραπείες. Λοιπόν, μην λέμε απλά μόνο γίνανε 5 προσλήψεις και τέλειωσε η ιστορία. Ο λαός, ο κόσμος, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο ή όχι. Εμείς αυτό που βιώνουμε και αυτό που ζούμε είναι ότι η κατάσταση είναι η ίδια με το παρελθόν. Δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί. Το νοσηλευτικό προσωπικό, μάλιστα η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, πέρυσι είχε αφήσει έναν συνάδελφο να πάει να κάνει εξειδίκευση ειδικότητα στην Αθήνα. Φέτος δεν αφήνει γιατί λέει ότι φέτος είναι χειρότερη κατάσταση από πέρυσι. Δεν μπορεί όταν υπεκρατούν αυτές τις συνθήκες στο νοσοκομείο η διοίκηση να τα αεροποιεί προς τα έξω, ας πούμε, για να καλύψει τη ΔΥΠΕ και το Υπουργείο και για να κρατήσει τη θέση της. Και να σας πω, έχουν περάσει κι άλλοι διοικητές στο παρελθόν από τα νοσοκομεία. Αυτή την επιχείρηση ωρεοποίησης σε τόσο μεγάλο βαθμό κανείς δεν την έκανε. Προσπαθούσαν να δείχνουν τα πράγματα είναι καλά, αλλά όχι σε ένα τέτοιο βαθμό τώρα που να νομίζει ο κόσμος που διαβάζει την εφημερίδα ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα των νοσοκομείων του νομού. Μάλιστα. Όχι, και προσθέτονται κι άλλο. Είτε λύνονται, ή τέλος πάντων ωρεοποιούνται, όπως αυτό με τους καρκινοπαθείς. Έτσι, που δηλαδή έχω και. Δεν γίνεται να μην έχουμε κάποιον γνωστό, φίλο, συγγενή, ο οποίος να πάσχει από αυτή την ασθένεια και να χρειάζεται να πηγαίνει στο πανεπιστημιακό για να κάνει χημειοθεραπείες, λέω τώρα. Πόση ταλαιπωρία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δεν το συζητώ. Στην κατάσταση αυτή που είναι. Δηλαδή είναι ένα αίτημα. Που έχει και αυτός και η οικογένειά του. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και τα έξοδα αυτά και η ψυχολογία του πάνω απ' όλα. Αυτά που απαιτούνται δεν είναι πολλά για να συνεχίσουν οι χημειοθεραπείες. Δυστυχώς όμως δεν αναλαμβάνει κανείς να τα προχωρήσει για να τα φτιάξει, ας πούμε. Το μόνο που ασχολείται η κυρία διοικήτρια είναι πώς θα φέρνει τις φωτογραφίες και πώς θα βγάζει ανακοινώσεις. Μα δεν είναι έτσι. Δεν μπορούν να λυθούν με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα των νοσοκομείων. Δυστυχώς. Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα της διοικήτριας, είναι γραμμή της κυβέρνησης να βάλει καλά των σωματείων. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης κυρίως και του βουλευτή. Εμείς τα είπαμε και στον βουλευτή όταν ήρθε, στο νοσοκομείο τον κύριο Χαρουσανιώτη. Είναι τα μνημόνια που αποτρέπουν τους γιατρούς να μένουν στην Ελλάδα, ειδικά σε κάποιες ειδικότητες, και με αποτέλεσμα να μην έχουμε να βγαίνουν προκηρύξεις και να μην υπάρχουν γιατροί. Και αυτό που κατηγορούσαν παλιά το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, η κυρία Μαυρομάτη, ο κύριος Χαρουσανιώτης, ότι λόγω των κινητοποιήσεων δεν πάνε γιατροί στο νοσοκομείο οι ιεράς τους παθολόγοι, είναι μια μπουρδα γεμισή. Βγήκε και στο νοσοκομείο έγινε πολλά θέση παθολόγου, στη μελητή Β' και έμεινε και αυτή κενή. Γιατί πολύ απλά που παλιά θεωρούνταν προνομιακή, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι μισή ώρα από το Ηράκλειο, έτσι. Οπότε πάρα πολύ από το Ηράκλειο έχουμε γιατρούς που βγαίνουν να έρχονται. Δεν είναι για αυτούς πρόβλημα αυτό. Όμως παρόλα αυτά η θέση έμεινε κενή. Γιατί, γιατί τα παιδιά τα νέα που τελειώνουν την ειδικότητα είτε προτιμούν να πηγαίνουν στο εξωτερικό, είτε προτιμούν να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρία που έχει
πολύ μικρό κόστος έναξης του ιατρίου, ειδικά για αυτή την ειδικότητα, που δεν χρειάζεται και ειδικά μηχανήματα κτλ. Από το να πάνε στο ΕΣΥ, να τους βγαίνει το λάδι, γιατί όλοι μαθαίνουν ποιες συνθήκες επικρατούν τώρα στα νοσοκομεία μας. Άμα μεταξύ τους μιλάνε οι γιατροί και ξέρουν ότι ο παθολόγος στο νοσοκομείο, ο γυναικολόγος ουσιαστικά κάνει. Βλέπει όλα τα περιστατικά στα ΤΕΠ και έχει και την ευθύνη της κλινικής πάνω. Είναι τόσο χάλια η κατάσταση που όλοι οι γιατροί που έχουμε θέλουν να φύγουν. Έτσι, καταλάβατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι αυτή η μπούρδα που λέγανε στο παρελθόν ότι λόγω των κινητοποιήσεων που γινόταν στην Ιεράπετρα δεν θέλανε να πάνε οι γιατροί στην Ιεράπετρα. Τα αίτια είναι πολύ διαφορετικά. Όσο έχουμε αυτή την πολιτική των μνημονίων, τα πράγματα θα είναι ζόρικα. Θα είναι δύσκολα. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μείνουν οι γιατροί στη χώρα μας. Θα το δείτε το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με την προκήρυξη του ΣΟΜΗ, που θα μείνουν οι μισές θέσεις χενές και δεν θα βρεθούν οι γιατροί για να λειτουργήσουν στις τοπικές μονάδες υγείας. Αυτή η πολιτική των μνημονίων, και αυτό είναι το κυρίαρχο, που έχει σχέση και με την κυβέρνηση και με τον Υπουργό, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε στα νοσοκομεία μας σήμερα. Και εγώ μιλώντας εδώ στην Θεσσαλονίκη και άλλες φορές με συναδέλφους από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας, μην νομίζουμε ότι τα δικά μας τα νοσοκομεία είναι που αντιμετωπίζουν τα πιο μεγάλα προβλήματα. Οξυμένα είναι σε εμάς, οξυμένα είναι και στα πάρα πολλά νοσοκομεία της επαρχίας. Δεν είναι παντού άλλη κατάσταση, κάπου είναι καλύτερα, κάπου είναι χειρότερα. Αλλά οξυμένες καταστάσεις σαν τις δικές μας, με κλειστές παθολογικές, χωρίς ορθοπαιδικό, με χωρίς οδοντίατρο και τέτοια, υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία της χώρας δυστυχώς. Ειδικά στην επαρχία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και το ξαναλέω, αυτή η πολιτική των μνημονίων που προβλέπει για το 2018 μείον 370 εκατομμύρια λιγότερα στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, καταλαβαίνουμε ότι οδηγεί τα πράγματα προς τα εκεί. Και ενώ περιμέναμε ότι κάπως αλλάξει η κατάσταση το καλύτερο, έγινε το αντίθετο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω εκεί να διαδηλώσετε με την ησυχία σας υπέρ της υγείας. Ακούμε, ναι, γι' αυτό έχουμε έτσι ένα μουσικό χαλί της Ντουντούκες, κύριε Μανουσάκη. Ζωντανά στη Θεσσαλονίκη, είναι η μέρα της υγείας σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε έτσι αυτή την εικόνα από εκεί και όσον αφορά τα νοσοκομεία του νομού, δεν ξέρω με την πρώτη ευκαιρία θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω, αλλά εδώ στο στούντιο, όχι τηλεφωνικά, έτσι, με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, να, είναι και να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Ναι. Ωραία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας.